και ο Καστίγιο με τα 11 γκολ φέτος στην επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό είναι ο Μπούτινα, ο Ντομή, ο Κάς, ο νέο Μπόρχα Μπαμπαγκίτα και ο Παπάς που τα έλεγε σε φιλικό κλίμα πριν το παιχνίδι με τον παλιό του συμπαίκτη στην Καλαμαριά, τον Κλέιτον. Είχαμε αρκετές συνομιλίες πολλών φίλων σήμερα αντιπάλων εδώ κατά τη συνάντησή του στο Αλκαζάρ. Ο Πατσατζόγλου έδιωξε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη φανέλα του γράφει αυτό το παρατσούκλες του, έτσι με τον οποίο τον φωνάζουν οι συμπαίκτες και φίλοι, Πάτσα. Και στα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης έχουμε την προσπάθεια για τον Κόσλι και την παλιά πλάγια για τους γηπεδούχους. Και είναι ευκαιρία να δώσουμε τον λόγο στο ρεπόρτερ του Supersport που βρίσκεται κοντά μας, στον αγωνιστικό χώρο, να μας δώσει και να σας ενημερώνει συνεχώς για οτιδήποτε ενδιαφέρον από τους δύο πάγκους αλλά και για ό,τι υποποιεί στην αντίληψή του από τον αγωνιστικό χώρο, τον Νίκο Καβαλά. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και από εμένα από τον αγωνιστικό χώρο του Αλκαζάρ. Εδώ βρίσκονται περισσότεροι από 8.000 φίλοι της Λάρισας. Να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει μείνει κάποια κερκίδα καινή προκειμένου να έρθουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Ενδεχομένως να υπάρχουν διασκορπισμένοι στις κερκίδες του Αλκαζάρ. Καιρικές συνθήκες ιδανικές νομίζω και εσύ στο σημείο που βρίσκεσαι. Βέβαια κάποιο αέρα αισθάνομαι. Δεν βλέπεις να επηρεάζει τους παίκτες. Τα τελευταία λεπτά έχει αρκετό αέρα. Να πούμε ότι το μεσημέρι είχε αρκετή ζέστη εδώ στη Λάρισα και ήταν κάτι προβλημάτιζο. Ο Ντάγκλε Μονή, μάλιστα, θυμήθηκε ένα φιλικό παιχνίδι το 83 με προπονητή τον Παναγούλια. Είχε έρθει τότε εδώ ο Ολυμπιακός. Έπαιζε ο Ντάγκλε Μονή στον Ολυμπιακό και ήταν αφόρητη η ζέστη. Θυμήθηκε εκείνο το απόγευμα εδώ στο Αλκαζάρ και ήταν κάτι που προβλημάτιζε μην συναντήσει η ομάδα του ίδιες συνθήκες. Αλλά όσο περνάει η ώρα και δύο ήλιος. Έχει δυνατό αέρα και αρκετή υγρασία. Να δούμε την προσπάθεια του Αλονεύτη. Δεύτερο λεπτό, ο Κύπριος ανοίγει την μπάλα, γυρίζει. Ο Κλέιτον δεν μπορεί, πιάνει αέρα, όπως λέμε ο Βραζιλιάνος. Στο δεύτερο λεπτό για τη Λάρισα. Καλή επίθεση για τους γηπεδούχους από τα αριστερά από τον Αλονεύτη. Ο Τζόρτζεβιτς για τον Πατσατζόγλ που παίζει μαζί με τον Μάριτς. Στη μεσαία γραμμή πιο δεξιά είναι ο Τωροσίδης. Ο Καστίγιο για τον Ριβάλντο, προσποίηση. Μαρκάρισμα από τον Μπασιλά. Ο Μάριτς για τον Καστίγιο που είχε γυρίσει πίσω. Κινδύνευσε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός με την επίθεση αυτή του Αλονεύτη και το γύρισμα του Κύπριου. Τώρα τον βλέπουμε να προσπαθεί να βρει τον Κλέιτον. Μπασιλάκοβι, Ανατολάκης, ο οποίος έχει μια σύγκρουση με τον παίκτη της Λάρισας. Ο Βενετίδης. 250 μάτς σήμερα στο μεγάλο επαγγελματικό πρωτάθλημα από τον μόλις 30χρονο Στέλιο Βενετίδη που είχε σοβαρή ζημιά. Τραυματισμό στη διάρκεια της ιδιάς του στον Ολυμπιακό. Μπαλιά για τον Κλέιτον. Επόπτηση υπεπέζεται. Ο Κόσλεϊ βγάζει μια μπαλιά. Ο Φωτάκης γυρίζει πίσω να δει αν έχει στήριγμα. Κοντά του είναι ο Βενέτης που τιμάει τη σέντρα. Κόρνερ από τον Μάριτς στο τρίτο λεπτό. Ο Μίλος Μάριτς. Για να δούμε. Την ευκαιρία νωρίτερα με το γύρισμα του Αλονεύτη. Δεν βρίσκει ο Κλέιτον την μπάλα. Πήγε να κάνει ένα σουτ με εξωτερικό δεξί. Κόρνερ με το Φωτάκι. 0-0 στο Αλκαζάρ. Χαμηλά η μπάλα. Τζόρτζεβιτς με Κλέιτον που πέφτει πολύ δυνατά. Σέντρα από τον Βραζιλιάνο. Νικοπολίδης άφησε και η σύγκρουσή του δεν τον βοηθάει καθώς είναι εκτός εστίας. Γυρίζει ο Αλονεύτης. Ο Σέζαρ για τον Ολυμπιακό πρώτου Νταμπίζα που είχε πρώτου Γκαλίτσιου, συγγνώμη, που είχε βρεθεί στην περιοχή του Νικοπολίδη. Ρίσκανε πάρα πολύ ο Αντώνης Νικοπολίδης με εκείνη την έξοδό του καθώς δεν πήρε αμέσως την μπάλα και στη συνέχεια έχασε το πλεονέκτημα. Μια δεύτερη επικίνδυνη στιγμή για τον Ολυμπιακό στην περιοχή του Νικοπολίδη μέσα σε 4 λεπτά. Σέζαρ, η Λάρισα ξεκίνησε πολύ δυνατά. Πατσατζόγλου. Πάντως. Το Ρωσίδης προσπαθεί να αλλάξει μπάλα ο Ολυμπιακός καθώς δεν είχε ως τώρα κατοχή μπάλας. Πατσατζόγλου προς τα πίσω, κλέβει ο Κλέιτον από το γύρισμα του Πατσατζόγλου. Βραζιλιάνος παίρνει στην περιοχή, κόβει ο Σέζαρ με εκπληκτικό τάκλινγκ απέναντι στο συμπατριώτη του στο 5ο λεπτό και σώζεται ο Ολυμπιακός. Τρίτη επικίνδυνη φάση για την ομάδα του Πειραιά από την λαθασμένη παλιά του Πατσατζόγλου προς τα πίσω. Ο Σέζαρ θα κόψει τον Κλέιτον με εκπληκτικό τάκλι με τα αριστερό. Καθώς βλέπετε πώς μαζεύει την μπάλα στη συνέχεια το κόρνερ.
Έχει ξεκινήσει εκρηκτικά η Λάρισα. Το 0-0 παραμένει. Πέμπτο λεπτό στη συνάντηση. Νίκο Γαβαλά, αντιδράσεις από τους δύο πάγκους για αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουν φέρει τη Λάρισα πολλές σε τρεις περιπτώσεις κοντά στην εστία του Νικοπολίδη. Με ηρεμία παρακολουθούν τις εξελίξεις στον αγώνα και οι δύο προπονητές. Το πλάγιο με το Βενέτη. Κλέιτον, που κινείται ελεύθερα πίσω από τον Κόσλεϊ. Αλωνεύτης, κοντά το Τωροσίδης. Πάλι ο Αλωνεύτης. Διεισδυτικός, κόβεται από τον Πατσατζόγλου. Ο οποίος βέβαια έχει τόσους μήνες εκτός γηπέδων στη Σούπερ Λίγκα. Νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι θέλει πάλι παιχνίδια στα πόδια του για να δούμε έναν παίκτη που έχουμε συνηθίσει, παίκτη μεγάλης κλάσεως. Ριβάλντο. Πάντως για τον Τωροσίδη. Κοντά το Βενετίδης. Ριβάλντο για τον Πάντο. Ο Βραζιλιάνος πάει να παίξει απλά, αλλά δεν περνάει η παλιά του για τον Τωροσίδη. Κλέιτον. Ριβάλντο απέναντι στο συμπατριώτη του. Το πλάγιο για τη Λάρισα στο 7ο λεπτό. Λάρισα Ολυμπιακός 0-0. Στην 11η θέση η Λάρισα με 31 βαθμούς. Στην κορυφή ο Ολυμπιακός με 63, 8 περισσότερους από την ΑΕΚ. Η Λάρισα έχει μπροστά της την αναμέτρηση ρεβάνς με τον Πας Γιάννηνα στην πόλη των Ιωαννίνων μετά το 2-0 στη Λάρισα. Θέλει πάρα πολύ την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Φέρστερ, μπαλιά για το Φωτάκι. Κοντρόλ του Φωτάκι. Κλέιτον. Κινήθηκε ο Κόσλεϊ σε αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που έβγαλε την παλιά ο Βραζιλιάνος. Πατσατζόγλου, εδώ ο Κλέιτον που έχει συμμετοχή ως τώρα στην επιθετική δραστηριότητα της Λάρισα στα πρώτα λεπτά. Θυμίζουμε στο δεύτερο λεπτό το γύρισμα του Αλωνεύτη, ο Κλέιτον προσπάθησε να πιάσει το σουτ. Το τρίτο λεπτό, το λάθος του Νικοπολίδη στην έξοδο, έδιωξε ο Σέζαρ, ο οποίος αργότερα με πολύ έξυπνη προσπάθεια, καθαρή προσπάθεια μες στην περιοχή, έβγαλε απέναντι στο συμπατριώτη του, που έμπαινε κατά μέτωπον απέναντι στον Νικοπολίδη. Μαρίτς, Ζευλάκοφ, Τζόρτζεβιτς, ο Μαρίτς πέφτει πολύ δυνατά πάνω τον Γκαλίτσιος, έχει χτυπήσει ο Μαρίτς, η μπάλα λογικά θα βγει εκτός το 8ο λεπτό. Ήταν πολύ δυνατό το μαρκάρισμα του Γκαλίτσιου πάνω στο σέρβο ποδοσφαιριστή. Διακοπή αναγκαστικά. Ο κύριος Τεροβίτσας ζητάει για το ιατρικό team τώρα του Ολυμπιακού να μπει στο γήπεδο. Καθώς θα δούμε πώς δέχεται εδώ το μαρκάρισμα ο Μάριτς. Και στη συνέχεια μένει στο τερέν. Δεν πατάει ακόμη καλά το πόδι. Πρέπει να βγει βεβαίως όσο ορίζουν οι κανονισμοί εκτός αγωνιστικού χώρου ο παίκτης του Ολυμπιακού. Γιώργος Δόνης. Μεγάλη αγωνία στους φίλους της Λάρισας που παίζει πολλά πράγματα αυτή τη βδομάδα. Με το μάτς σήμερα τον Ολυμπιακό, ακολούθως με το μάτς του Κυπέλου στα Γιάννα και αμέσως μετά παίζει στην έδρα του Εργοτέλη στο Παγκρίτιο. Θυμίζουμε ότι στην πρώτη τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και τελειώνει το πρωτάθλημα στην Καλαμαριά. Ένα δύσκολο πρόγραμμα για τη Λάρισα. Η παλιά για τον Αλωνεύτη από τον Φωτάκι. Ο Κύπριος σηκώνει το κεφάλι, βγάζει, περνάει μπάλα τον Πατσατζόγλου. Που τώρα διώχνει με δύο προσπάθειες εκεί, επιμένει. Πιέζει η Λάρισα, ξαναπαίρνει την μπάλα. Με προβλήματα στην άμυνα σήμερα ο Ολυμπιακός, ως τώρα με κάποιες κινήσεις που δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Βγήκε τώρα ο Νικοπολίδης, μάζεψε. Φέρστερ. Βενετίδης. Είχε παίξει ένα ημίχρονο στο παιχνίδι με τον Όφη. Δεν έπαιξε στα παιχνίδια με ΑΕΚ και Ηρακλή. Σήμερα το βάζει την εντεκάδα ο Δόνης. Αφήνει τον Κατσιαρό στον πάγκο. Νταμπίζας για τον Κλέιτον. Ανατολάκης κοντά του. Ο Βραζιλιάνος έσπρωξε.
Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Εδώ ο Γιώργος Ανατολάκης συμπτώχει την πίεση από τον πολύ δραστήριο ως τώρα Κλέιτον που έχει, νομίζω, Νίκο Γαβαλά, μπερδέψει την άμυνα του Ολυμπιακού. Κινείται πάρα πολύ ελεύθερα εκτός περιοχής. Βγαίνει σε θέση center four. Δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί κάτι που να δείχνει μια ανησυχία του Λεμονή για αυτή την δραστηριότητα του Βραζιλιάνου. Όχι, δεν έχει δώσει κάποια οδηγία μέχρι στιγμής ο Τάκης Λεμονής. Μόνο μια φορά ζήτησε από τον Πάντο να βοηθάει στις επιθέσεις από τα δεξιά. Κάντε φορές ουσιαστικά ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιτεθεί από τα δεξιά. Αλλά άλλη οδηγία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ο Τάκης Λεμονής. Αντιθέσει με τον Δόνη, παρακολουθεί διαρκώς όρθιο το παιχνίδι. Ξεχνάμε ότι η ιδιαίτερη φόρτιση είναι για τους γηπεδούχους σήμερα, με την έννοια ότι καίγονται για τους βαθμούς. Πέρσι κέρδισαν 2-1 τον Ολυμπιακό. Τότε ο Ολυμπιακός πανηγύριζε την ημέρα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Λεμονή, θέλει μόνο νίκες μέχρι το τέλος να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα όσο πιο νωρίς γίνεται. Βασιλά, ο Βενετίδης, ανέβηκε ψηλά ο Τωροσίδης να μαρκάρει, ο Αλονεύτης, ο οποίος κάνει πολύ ωραίες κινήσεις από τα πλάγια, εδώ η μπαλιά του δεν τα καλεί. Να ακούσουμε τον Νίκο Γαβαλά. Γι' αυτό και ο Τάκης Λεμονής προτίμησε να ξεκινήσει τον Πάντο στο δεξί άκρο, να περάσει αριστερά του Ζευλάκοφ και να αφήσει τον Ντομή στο μπάγκο, προκειμένου να επιτηρεί τον Αλονεύτη ο Τάσος Πάντος. Λογικό. Και ως τώρα βλέπουμε αρκετή δραστηριότητα του Κύπριου. Δεν νομίζω ότι έχει περάσει ήδη ευχάριστα λεπτά ο Πάντος στην πλευρά του. Βασιλά. Από τη Σάντερλαντ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κογκολέζος με τη γαλλική πικότητα. Πίσω ο Φέρστερ με κάποιο ρίσκο. Καστίγιο που δεν έχει συμμετάσχει ιδιαίτερα στο παιχνίδι τώρα. Ο Νταμπίζας. Φωτάκης, ο Ζευλάκοφ παραχωρεί το πλάγιο. Συμπληρώθηκαν 12 λεπτά. 0-0 στο Αλκαζάρ. Με ένα εκρηκτικό ξεκίνημα της Λάρισας, ένα πεντάλεπτο με πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο 5ο λεπτό με τον Κλέιτον για τη Λάρισα, όταν ο Σέζαρ πήρε την μπουκιά από το στόμα του συμπατριώτη του, την ώρα που ετοιμαζόταν να πλασάρει τον Νικοπολίδη. Βενέτης, αλλαγή. Δεν εκτέλεσε σωστά ο Τάσος Βενέτης στο πλάγιο, η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη ο Ζευλάκοφ, αλλά πού να βρει. Προσφέρεται ο Ριβάλντο. Ο Πολωνός έχει βέβαια πρόβλημα, καθώς αναγκάστηκε να δώσει μακριά την μπάλα και να πάει στο Φέρστερ αυτή. Τζόρτζεβιτς. Αλονεύτης, Κλέιτον. Φωτάκης με τον Τζόρτζεβιτς. Γκαλίτσιος στα τυφλά. Ο Πάντος. Ριβάλντο. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται προβληματικός στην ανάπτυξη. Δεν έχει κάνει κάτι που να ανησυχεί τον Κοτσόλη. Δεν έχουν αλλάξει μπαλιές καν στη μεσαία γραμμή οι παίκτες του Λεμονή. Και η κατοχή μπάλας είναι συντριπτικά ως τώρα υπέρ της Λάρισας. Στο 14 η μπάλα στο Σέζαρ. Ανατολάκης. Πάντος, Ροσίδης, ρισκάρι, χάνει την μπάλα, φάουλ. Σφυρίζει ο Τεροβίτσας για τον Βενετίδη. Εδώ ο Βασίλης Τεροσίδης. Δεξιά στη μεσαία γραμμή σήμερα. Πιο μέσα, όπως λέγαμε στην αρχή, ο Μάριτς με τον Πατσατζόβι. Να, ο Μάριτς. Βλάκοφ, Ριβάλντο, πίεση του Γκαλίτσιου, πλάγιο για τον Ολυμπιακό, στο 15ο λεπτό ο Τζόρτζεβιτς. Α, τελικά άλλαξε, Νίκο, απόφαση. Ο Τζόρτζεβιτς είπε στον Τεροβίτσα ότι τα πόδια του βγήκε η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί είχε δώσει ο βοηθός πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Καταπληκτικό.
15ο λεπτό, Λάρισα Ολυμπιακός 0-0. Βασιλά δεν άφησε το Ριβάλντο καν να κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ριβάλντο εκεί δέχεται είτε το μαρκάρισμα του Γκαλίτσιου είτε Ζεβλάκοφ. Να η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού μετά από πολλή ώρα τον Μπάντο. Πατσατζόγλου πάντως το Ρωσίδης. Ανεβαίνει ο Πάντος. Πρόλαβε. Αλλά στη συνέχεια μπάλα out. Τι έχουμε δει ως τώρα. Μια Λάρισα που έχει ξεκινήσει εκρηκτικά και έφτασε κοντά στον γκολ στο πεντάλεπτο. Έναν Ολυμπιακό παθητικό χωρίς επισκέψεις στην εστία του Κοτσόλη. Ο Καστίγιο δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα που λέει ο λόγος. Κεφαλιά από τον το Ρωσίδη. Παίζεται, είπε ο υπόπτης, φωνές από την κερκίδα καθώς είχε ξεχαστεί ο Καστίγιο εκεί. Δεν τον είδε ο βοηθός. Τζόρτζεβιτς. Περνάει ωραία. Κοντά το Φωτάκης. Ριβάλντο πήγε να τσιμπήσει. Ο Γκαλίτσος πήγε δυνατά στη φάση. Ανατολάκης. Ζεβλάκοφ έχασε εκεί αρκετά επιπόλαια ο Πολωνός. Αλωνεύτης. Κλέιτον. Για τον Κύπριο. Πολύ καλό παιχνίδι τώρα από τον Αλωνεύτη. Κλέιτον. Δεν μπορούσε ο Κόσλεϊ που μοιάζει με αδύναμο κρίκο της Λάρισας ως τώρα. Απομονωμένος μπροστά. Σέζαρ. Πολύ θετικός για τον Ολυμπιακό. Τζόρτζεβιτς. Προσφέρει το Πατσατζόγλου. Ο Καστίγιο γύρισε πίσω από την σέντρα να πάρει την μπάλα. Ο Πατσατζόγλου ρισκάρει. Ο Λεμονής βεβαίως εκρήγνεται, Νίκο, έτσι. Φωνάζει να προωθήσει την μπάλα και να μην ρισκάρει η τρίπλα στο χώρο του. Ταμπίζας με τον Καστίγιο, ο Μάριτς. Ο Βασιλά σπρώχνει τον αντίπαλό του. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Βασιλά με τον Μάριτς σε έναν διάλογο. Τα βρίσκουν στη συνέχεια. 18ο λεπτό το φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Λεμονή. Ριβάλντο. Φωτάκης. Κόσλεϊ. Μπάλα πλάγια. Μετά το πεντάλεπτο δεν υπάρχει κάποια φάση άξια αναφοράς. Ανατολάκης. Ο λόγος στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καβαλά. Νίκο. Γιώργος Δόνης ζητάει από τους επιθετικούς να πρεσάρουν ψηλά τους αμυντικούς του Ολυμπιακού ή προκειμένου να κλέψουν την μπάλα. Υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού. Δεν φτάνει καν στην περιοχή του Κοτσόλη. Και τώρα εδώ ο Μάριτς έχασε την μπάλα εύκολα. Παίρνει ο Φωτάκης, η μπαλιά του αμέσως για τον Αλωνεύτη, βγαίνει ο Νικοπολίδης. Κλέβει τώρα ο Τωροσίδης για τον Ολυμπιακό, που κάνει την ατομική ενέργεια, έχει διασκελισμό καλό, μπήκε στην περιοχή. Εκεί τον επιτηρεί ο Νταμπίζας, ο Βενέτης και ο Γκαλίτσιος. Και τελικά ο Τωροσίδης κράτησε παραπάνω την μπάλα, δεν κατάφερε τίποτα. Ξαναβλέπετε τη φάση πως πήγε πλάγια και από εκεί πέρα πλέον η αποστολή του ήταν πολύ δύσκολη. Με το ντουμπλάρισμα στο μαρκάρισμα από τους παίκτες της Λάρισας. Νταμπίζας. Πέρασε η μπάλα από τον Ανατολάκη. Σέζαρ. Πάντως. Λάθος του Μάριτς. Πολύ κακό κοντρόλ. Κόσλεϊ μετά την ενέργεια του Μπασιλά. Η βαλιά του τώρα για τον Κλέιτον. Ζητάει ο Αλωνεύτης, ο Κύπριος στην περιοχή του Ολυμπιακού, η απόσταση μεγάλη από τα μπακ. Στην σέντρα υπάρχει offside του Κόσλεϊ, στο 20. Εδώ ο Γιώσεφ Κόσλεϊ,
Κοιτάξτε πόσο εκτεθειμένος είναι, καθαρό offside. Που υποδείχθηκε από τον βοηθό, τον κύριο Σκουλή. Συμπληρώθηκε το 20 λεπτό, χωρίς γκολ το μάτς του Αλκαζάρ. Σέζαρ Πατσατζόγλου. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Ολυμπιακό, όχι μπροστά. Μάριτς. Πατσατζόγλου, λάθος. Είναι μεγάλη η αποχή του Πατσατζόγλου και λογικό είναι να φαίνεται. Αντεπίθεση με τον Αλονεύτη, παράλληλα για τον Κόσλεϊ ο Νικοπολίδης. Άφησε την μπάλα να περάσει καθώς δεν την ήλεγχε από τη μία. Απ' την άλλη έβλεπε ότι ο Κόσλεϊ ήταν μακριά από τη φάση. Στο 22ο λεπτό Αλονεύτης από τα αριστερά αλωνίζει. Οδηγίες του Λεμονή. Νίκο Γαβαλάς, ακούμε. Εσωτερική αλλαγή ετοιμάζει ο Τάκης Λεμονής. Θα περάσει δεξιά ο Μάριτς και θα πάει στο χώρο του κέντρο το Ρωσίδης. Καθώς βλέπει το πρόβλημα με τον Πατσατζόγλου ότι έχει χάσει αρκετές πάσες, έτσι. Ακριβώς. Και φέρνει τον Ρωσίδη πιο δεξιά. Ο Πατσατζόγλου θα πάει στη... Ο Πατσατζόγλου πάει στη γραμμή, δηλαδή. Δεξιά. Θα πάει δεξιά ο Μάριτς και θα κάτσει δίπλα στον Πατσατζόγλου στο χώρο του κέντρο το Ρωσίδης. Μάλιστα. Μάριτς δεξί χαφ. Τον είδαμε τώρα. Νάτος στην πρώτη ενέργεια με τον νέο του ρόλο. Εδώ ο Μίλος Μάριτς. Τα μέσα του πρώτου μηχρόνου. Πήρε φάουλ. Ριβάλντο μετά από πάρα πολύ ώρα γυρίζει πίσω να πάρει μπαλά. Να ο Ρωσίδης πλέον στη μεσαία γραμμή. Αυτή είναι μια πολυτέλεια που έχει ο προπονητής του Ολυμπιακού με παίκτες πολυσύνθετους να μπορεί να τους αλλάζει ρόλους πολύ εύκολα. Ο Ριβάλντο εκνευρίστηκε από τον Μπασιλά στο 23ο λεπτό. Παρατηρήσει του κ. Τεροβίτσα για τον παίκτη της Λάρισας. Ριβάλντο για τον Μάριτς. Βιαστική εκτέλεση. Βλέπετε νωρίτερα πώς αντιδρά ο Ριβάλντο εκνευρισμένος για τον αντίπαλό του. Πήγε να του ξεφύγει μια γωνιά εκεί. Ενώ υπάρχει τελικά κόρνερ, στην παλιά του Ριβάλντο υπήρξε κάποια παρεμβολή. Το κόρνερ θα το εκτελέσει ο ίδιος ο Βραζιλιάνος. Πέρασε η μπάλα από όλο τον κόσμο. Διαφνιδιάζεται και ο Ζευλάκο καθώς έκανε γκέλ μπροστά του. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Στο 24. Ζευλάκοφ θα φέρει στην περιοχή όπως όλα δείχνουν. Έβγαλε ο Νταμπίζας. Μάριτς, Τζόρτζεβιτς, δεν μπόρεσε εκεί με τον Βενέτη. Αργές επιστροφές των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Ανατολάκης ήταν σε καλύτερη θέση. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Πάντως, Μάριτς δεν έχει στήριγμα, ανάμεσα από δύο χάνει την μπάλα πολύ εύκολα. Στο 25ο λεπτό, ένας Ολυμπιακός που έχει μείνει στο Ρέντι πριν το Πάσχα. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους οπαδούς του με αυτό το παιχνίδι.
Λέγαμε στην σύνδεση νωρίτερα. Για να δούμε το Ριβάλντο όμως με την παλιά για τον Καστίγιο. 26ο λεπτό. Καστίγιο στην πρώτη του ενέργεια ουσιαστικά στο παιχνίδι. Κοντά στο γκολ η επέμβαση από τον Κοτσόλη στο 26. Σημαντική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που κέρδισε κόρνερ από την πολύ ωραία ενέργεια του Καστίγιο. Πρώτη καλή ενέργεια του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Το κόρνερ από τον Ριβάλντο. Τώρα έχει ανέβει ο Τωροσίδης, πάει να πάρει καλή θέση. Έχει μια ψυμαχία εκεί με τον Βενέτη. Παρατηρήσεις από τον κύριο Τεροβίτσα. Κόρνερ από τον Ριβάλντο. Για να δούμε αν θα ξυπνήσει ο Ολυμπιακός. Καθώς αυτή η φάση με τον Καστίγιο ήταν η πρώτη άξια λόγου φάση της ομάδας του Λεμονί, που τώρα βρίσκεται να δέχεται την κόντρα από τον Αλονεύτη. Αντεπίθεση για τη Λάρισα. Πετάει ο Κύπριος μπροστά την μπάλα. Γυρίζει την μπάλα εκεί από Καστίγιο. Έχει γυρίσει σε ρόλο αμυντικό και βγάζει σε κόρνερ. Κοιτάξτε τον Έρη Καστίγιο σε ρόλο center back εδώ, που προσπαθεί να ξυπνήσει και τους υπόλοιπους. Ο Αλονεύτης ως τώρα δημιουργεί πολλούς κινδύνους από την πλευρά του στην άμυνα του Ολυμπιακού. Το κόρνερ ο Νικοπολίδης χωρίς πρόβλημα. Να ο Καστίγιο. Απ' την άλλη είναι ο Ριβάλντο, ανεβαίνει και ο Μάριτς. Δύο αντίπαλοι κοντά του, ο Καστίγιο παίρνει το φάουλ από τον Κλέιτον. Καστίγιο που μιλάει για κάρτα στον Κλέιτον, αλλά με πει και είναι γνωστό ότι δεν έχει κανένα ρόλο κανένας παίκτης να λέει στον διαιτητή τι πρέπει να κάνει. Για να δούμε τη φάση. Εδώ είναι η ευκαιρία που είχε ο Καστίγιο, το σούτ στο 26ο λεπτό από την προσποίηση που έκανε, πάρα πολύ ωραία προσποίηση στο Βενέτη. Ο Κοτσόλης έσωσε από γκολ τη Λάρισα. Ενώ ο κύριος Τεροβίτσας επιλαμβάνεται το θέμα του εκεί με κάποια ένταση για να εκτελεστεί το φάουλ του Ολυμπιακού. Με τα πολλά. Πάντα το 0-0 στο Αλκαζάρ. Λάρισα, Ολυμπιακός, 27η αγωνιστική. Ριβάλντο, 14 γκολ στο πρωτάθλημα. Εκτελεστεί στο φάουλ. Καλή εκτέλεση, ανέβει ο Σέζαρ, δεν βρήκε την μπάλα. Υπάρχει σφύριγμα του Τεροβίτσα για επιθετικό φάουλ του Ανατολάκη. Ξανά. Δεν φάνηκε κάτι το επιλείψιμο εδώ. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο φάουλ. 29ο λεπτό. Κοτσόλης. Μπασιλά, προς τα πίσω, Φέρστερ, σκαμνάκια τον Τζόρτζεβιτς, Φωτάκης, Κλέιτον, άνοιξε πολύ την μπάλα, Ταμπίζας, Σέζαρ, Ζεβλάκοφ σε αντίπαλο. Βενέτης, ο Φωτάκης σε μια σέντρα, πέρασε η μπάλα, κόρνερ τον Ανατολάκη. Νομίζω ότι Νίκο έχει αρχίσει να επηρεάζει ο αέρας στις προσπάθειες των παικτών. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον φαίνεται. Κάποιες μπαλιές. Είναι... Εδώ η μπάλα πήρε μια παράξενη τροχιά για να πάει εκεί που έδειξε ο Ανατολάκης. Είναι δευτερόλεπτα που φυσάει πολύ δυνατά. Ναι. Είναι διαφανώς. Το κόρνερ με το Φωτάκη. Βασιλά πήρε την κεφαλιά, πανύψηλος, out. Στο 30ο λεπτό. Ξανά βλέπουμε τον Μπασιλά εδώ να πηδάει πάνω από όλους. Συμπληρώνεται το ημίωρο σε λίγο. Ζεβλάκοφ. Κίνηση του Τζόρτζεβιτς. Νταμπίζας πλάγια. Σέζαρ. Ριβάλντο με ελεύθερο ρόλο, έχει έρθει τώρα αριστερό χαφ.
Ωραίες τρίπλες. Ροσίδης, Ζεβλάκοφ, Ριβάλντο. Σκαφτή παλιά ο Ροσίδης, αλλού κοίταζε. Βενέτης. Κόσλεϊ. Αλλάζει ο Φωτάκης, έξυπνα. Βενετίδης. Μπασιλά. Αλωνεύτης. Offside. Ο Βενετίδης υπόδειξε από τον βοηθό. Στο βάθος τέλειος Βενετίδης στο 31ο λεπτό. Τον βλέπετε εδώ στο πλάνο εκτεθειμένο. Πέρασε παλιά του Πατσατζόγλου για τον Πάντο. Ανεβαίνει ο Πάντος. Ριβάλντο, το Ροσίδης, η κίνηση του Τζόρτζεβιτς. Κοντά του ο Βενέτης, δεν έχει στήριγμα. Βλέπει τον Ζεβλάκοφ. Μάριτς. Κάθετη πάσα, έξυπνα ο Καστίγιος στην περιοχή, άνοιξε την μπάλα. Παλωνεύτης, κορυφαίος της Λάρισας. Βενετίδης, Κλέιτον, ο Πατσατζόγλου έχει πάρει την εσωτερική που λέμε. Να πούμε, Νίκο, βέβαια ότι έχει υπάρξει ένας εξορθολογισμός στη μεσαία γραμμή μετά την εσωτερική αλλαγή του Λεμονή. Έχει υπάρξει μια ισορροπία, δεν γίνονται τα λάθη που γίνονταν. Πιο καλά κινεί το Πατσατζόγλου πλέον με το Μάριτς δεξιά του. Το Ροσίδης καλύπτει εκεί το χώρο. Νομίζω ήταν σωστή κίνηση εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος, σαφώς. 13 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχασαν επέκταση του Ολυμπιακού. Πήρε ο Κόσλεϊ. Ο Σέζαρ απλώνει το πόδι. Κάνει φάουλ. Ανάμεσα από δύο. Ο Πατσατζόγλου το έκανε το φάουλ. Ο Σέζαρ βρήκε μπάλα και ο Πατσατζόγλου έσπρωξε τον Κόσλεϊ εδώ. Πολύ μακριά από την εστία το φάουλ, οδηγεί στον Νικοπολίδη. Τα φάουλ, πολύ περισσότερα για την Λάρισα. Το σουτ του Φωτάκη, out. Στο 33. Παδί της Λάρισα στην Κερκίδα. Πολύ μεγάλη και επίκαιρη η συζήτηση για τους συνδέσμους οπαδών, για τους φίλους των ομάδων μετά τα τραγικά περιστατικά της Παιανίας. Και η εικόνα σήμερα στο Αλκαζάρ, εικόνα ηρεμίας και πολιτισμού ως τώρα. Βεβαίως, χωρίς να ξεχνάμε ότι δεν είναι παρόντες οπαδοί του Ολυμπιακού εδώ. 34ο λεπτό, ένα φάουλ του Τζόρτζεβιτς λίγο νωρίτερα. Βλέπετε ότι έσπρωξε το Βενέτη. Νταμπίζας. Σέζαρ. Πατσατζόγλου για τον Ζεβλάκοφ. Το λάθος του Πολωνού. Έχει κάνει 3-4 λάθη. Αβίαστα λάθη, όπως λέμε. Ανεβαίνει ο Φωτάκης. Αμέσως μια επικίνδυνη σέντρα ανατολάκη σε πολύ καλή θέση. Εδώ ο Γιώργος Ανατολάκης. Βενέτης, η κόντρα από το Ζεβλάκοφ, κόρνερ. Λάρισα μετά από αρκετή ώρα. Με τον Φωτάκη στο 35. Πάει ο Κόσλεϊ να πιάσει την κεφαλιά. Πέρασε η μπάλα. Κλέιτον πιάνει αέρα. Δυσφορία στην κερκίδα, καθώς ο Βραζιλιάνος εδώ θα μπορούσε να κάνει κάτι πάρα πολύ καλύτερο, εννοείται. Συνέχεια το πλάγιο του Γκαλίτσιο. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Καβαλά. Νίκο. Κάτι που αφορά στο νέο γήπεδο που ετοιμάζουν οι άνθρωποι που θέλουν να κατασκευάσουν εδώ στο κάμπο.
Αναμένονται εξελίξεις, τουλάχιστον αυτό λένε στελέχη της ομάδας, παράγοντες Λάρισας, μετά από 20-25 μέρες. Ευχάριστα νέα για το θέμα του νέου γηπέδου Λάρισας. Μάλιστα. Κλέιτον με τον Σέζαρ. Η μπάλα για τη Λάρισα, λέει ο βοηθός. Βασιλά για το Φωτάκι. Τζόρτζεβιτς. Το Ρωσίδης. Τζόρτζεβιτς, πολύ ωραία για τον Ριβάλντο. Να δούμε την επιλογή του Βραζιλιάνου. Βλέπει τον Μάριτς κοντά του. Ανεβαίνει δεξιά ο Πάντος ταχύτατα. Καλή αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Πάει να γίνει ένα λάθος εκεί, το διορθώνει Βασιλά για τη Λάρισα. Ο Μάριτς βάζει φάλτσα στην παλιά του για τον Καστίγιο, που είναι σε θέση offside στο 36. Κόσλεϊ πάτησε την μπάλα εκεί. Και να προσπαθήσει να το ξανακάνει, δεν μπορεί. Πατσατζόγλου για τον Καστίγιο. Πατσατζόγλου θέλει παιχνίδια στα πόδια του. Είναι φανερό ότι πρέπει να ξαναβρει και τον προσανατολισμό του μέσα στο γήπεδο και την επαφή του με τους συμπαίκτες του. Καστίγιο βάλει την κόντρα, καθυστέρησε ο Νταμπίζας. Τζόρτζεβιτς. Βενέτης, όπου πάει η μπάλα. 37ο λεπτό. Ο Δόνης ζητάει να ανέβουν να πιέσουν τώρα οι παίκτες του και φωνάζει για τον Κλέιτον πιο κοντά στο σημείο που έχει κερδίσει το πλάγιο Ολυμπιακός. Τζόρτζεβιτς, Νταμπίζας, Ριβάλντο. Καταπληκτικά εκεί απελευθερώνεται. Δεξιά του ο Μάριτς. Προτιμάει να γυρίσει. Πάντος, Μάριτς. Ολυμπιακός έχασε το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Καθώς έχει γυρίσει πλέον όλη η Λάρισα, ο Ριβάλντο έδωσε το Μάριτς και από εκεί πέρα χάθηκε η ευκαιρία. Καστίγιο, νωρίτερα ο Ριβάλντο τον είδε εκτεθειμένο και δεν του έδωσε την πάσα. 38 λεπτό, το 0-0 στο παιχνίδι της Λάρισας με τον Ολυμπιακό. Καστίγιο. Γύρισμα, η κόντρα από τον Φέρστερ και τελευταίο βρήκε η μπάλα τον Καστίγιο, είναι out στο 38 λεπτό. Ολυμπιακός προϊόντος του χρόνου βελτίωσε τα πράγματα στη μεσαία γραμμή για να μην δέχεται τις αντεπιθέσεις από τη Λάρισα από τραγικά δικά του λάθη. Αλλά εξακολουθεί να μην κάνει κάτι το ιδιαίτερα αξιόλογο επιθετικά. Λέγαμε και πήγαμε να ολοκληρώσουμε τη φάση νωρίτερα στην αρχή του αγώνα ότι θα δούμε κατά πόσο οι παίκτες όλων των ομάδων είναι επηρεασμένοι από αυτή τη μακρά διακοπή στα παιχνίδια και κατά πόσο θα φανούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις απαιτήσεις των αγώνων. Σίγουρα οι παίκτες του Ολυμπιακού δείχνουν ένα πρόβλημα σε αυτή την προσαρμογή, με μια εικόνα που δεν είναι κολακευτική ως τώρα. Απλώς όσο περνάει ο χρόνος γίνεται κάπως πιο σοβαρή η εικόνα στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Καστίγιο. Ριβάλντο. Το πλάγιο, Νίκο Καβαλάς ακούμε. Πας να θυμίσουμε ότι και πριν από διακοπή στο τελευταίο παιχνίδι, τελευταίο πίσω παιχνίδι με τον Άρη στο Καραϊσκάκη και ναι, το 0-0, είχε προβληματίσει με την εμφάνιση του Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πολύ μακριά πια χρονικά εκείνο το μάτς με το σημερινό. Ξεχάσαμε να βλέπουμε μπάλα έτσι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το Ρωσίδης. 40 λεπτό, Ριβάλντο με το δεξί μπαλιά του, δεν είναι το καλό του πόδι. Φέρστερ, Αλωνεύτης, αυτός σήμερα κάνει μεγάλο παιχνίδι, ως τώρα. Λέκεται, επιμένει, το πείσμα του τον βοήθησε ο Κλέιτον.
μπήκε στη φάση. Νωρίτερα φωνάζουν οι οπαδοί της Λάρισας ότι είχε γίνει φάουλ στον Αλονεύτη, ο οποίος παραμένει στο τερέν. Αντεπίθεση με τον Καστίγιο, που βλέπουμε τηρώντας απόλυτα το fair play, πετάει την μπάλα πλάγια και δέχεται και τα συγχαρητήρια του Γκαλίτσιου, ενώ είχε η ομάδα του την ευκαιρία να βγει στην αντεπίθεση. Αυτό ήταν το απόλυτο fair play από τον Καστίγιο. Ήταν και καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση. Νομίζω ότι υπάρχει διπλό φάουλ στον Αλονεύτη πριν εδώ μαζέψει την μπάλα και εκεί ο Τεροβίτσας φάνηκε να κάνει λάθος. Ήταν το μαρκάρισμα του Ανατολάκη στην αρχή, σκληρό, αντικανονικό, δεν το είδε ο Τεροβίτσας. Αναγκαστική διακοπή στο παιχνίδι μετά την ενέργεια του Καστίγιο, τηρώντας το fair play. Να πετάξει την μπάλα πλάγια, εικόνες από τα ελληνικά γήπεδα, κλασικές. Εδώ προστίθηκε η ελληνική σημαία μάλιστα. Είναι λίγο έξω από το γήπεδο, σε μια ταράτσα. Ο Αλονεύτης μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Και η μπάλα θα δούμε τώρα πού θα πάει. Ο Βενέτης δίνει στον Γκαλίτσιο και ο Γκαλίτσιος θα δώσει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Στο 42. Μπήκε ο Αλονεύτης, κορυφαίος του αγώνα ως τώρα. Ανατολάκης, Σέζαρ. Ανατολάκης, Βενέτης. Κάποιος αναβρασμός επικρατεί στην κερκίδα, Νίκο Καβαλά, δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί κάτι. Έχει συμβεί κάτι. Έχουν εντοπίσει κάποιους ανθρώπους της ασφάλειας αποστολής του Ολυμπιακού. Ναι. Οι οποίοι είναι στον περιβάλλοντα χώρο και ζητάνε οι οπαδοί της Λάρισας να απομακρυνθούν. Αυτό έχω εντοπίσει. Γι' αυτό κάποιες φωνές το μεταφέρουμε στους συνδρομητές μας, επειδή ίσως και αυτοί άκουσαν να ακούγεται κάτι από την κερκίδα και τελικά είναι αυτό. Κάποιες διαμαρτυρίες των οπαδών της Λάρισας για ανθρώπους του Ολυμπιακού εκτός αποστολής που βρίσκονται της ασφάλειας του Ολυμπιακού, της ασφάλειας αποστολής της ομάδας που βρίσκονται στα κουλουάρ. Ριβάλντο και Πατσατζόγλου. Ριβάλντο. 2 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μάριτς. Πατσατζόγλου πίσω. Ανατολάκης. Εκτονώθηκε η κατάσταση με την ένταση νωρίτερα, με την επέμβαση της αστυνομίας για κάποιους ανθρώπους εκεί που έπρεπε να απομακρυνθούν. Ας κεντρωθούμε στο μάτς. Το 0-0 παραμένει. Πατσατζόγλου. 2 λεπτά καθυστέρηση θα κρατηθούν μετά τα 45, όπως με ενημερώνει ο Νίκος Γαβαλάς. Έξτρα χρόνος. Αλλάζουν μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πατσατζόγλου, Μάριτς, Καστίγιο. Πατσατζόγλου αλλάζει εντελώς, ωραία για τον Τζόρτζεβιτς. Το Ρωσίδης αφήνει για τον Τζόρτζεβιτς. Σπρώχνει ο Φωτάκης. Στο 44 το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Τελευταίο λεπτό στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσουν, επαναλαμβάνουμε, άλλα 2 λεπτά καθυστερήσεων. Εκτελεί γρήγορα ο Ριβάλντο, βγάζει ο Νταμπίζας ένα σούτ του Μάριτς. Κόρνερ. Ριβάλντο, μόνιμος εκτελεστής. Κόρνερ εδώ από την περιοχή του Κοτσόλη. Ριβάλντο. Με γροθιές ο Κοτσόλης, Ζευλάκοφ,
Τζόρτζεβιτς. Το δεξί μια σέντρα. Υπάρχει και υπόδειξη offside του Τωροσίδη, αν είδαμε καλά. Τα δύο λεπτά που έδειξε, συγγνώμη, ο κύριος Τεροβίτσας νωρίτερα για τις καθυστερήσεις. Στον τέταρτο, τον κύριο Σταυρίδη. Και το 0-0 που παραμένει. Βλέπετε και τον χρόνο. 1,5 λεπτό ακόμη για να πάνε μάλιστα από διτήρια. Κόσλεϊ με τον Τζεβλάκοφ. Γυρίζει ο Σλοβάκος για τον Φωτάκη. Αλωνεύτησε ένα κοντρόλ, δεν τον βοήθησε. Τα δυνατή μπαλιά από τον Φωτάκη. Εδώ ο Γιώργος Δόνης. Θα ήθελε καλύτερο τελείωμα εκεί. Αλωνεύτησε, αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα. Προσπαθεί να πατήσει καλά το αριστερό του πόδι. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ζεβλάκοφ, Τζόρτζεβιτς, Καστίγιο. Βενέτης έκανε φάουλ. Ξανά η φάση. Κλέβει ο Κλέιτον, εμποδίζεται από τον Πάντο. Φάουλ για τη Λάρισα. Ελάχιστα δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Στο βάθος ο Βραζιλιάνος. Η σύγκρουση εδώ θα τη δούμε. Βάζει τα χέρια ο Πάντος και ρίχνει τον αντίπαλό του. Κοιτάζει το ρολόι του Τεροβίτσας. Λογικά είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου με την παλιά από τον Φέρστερ. Κόσλεϊ. Το σούτ από τον Φωτάκη, το κόρνερ για τη Λάρισα. Και με αυτό το κόρνερ επεκτείνεται κάπως ο χρόνος των καθυστερήσεων. Η Λάρισα έχει την ευκαιρία να πιέσει με την εκτέλεση του Φωτάκη εδώ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Σέντρα εκεί όπου πιάνει μια κεφαλιά και στέλνει την μπάλα out ο Νίκος Νταμπίζας. Πλέον ο Τεροβίτσας κάνει νόημα, το έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να κουμπίσει την μπάλα ο Νικοπολίδης και να στείλει τους παίκτες στα αποδυτήρια. Τυπικά το έκανε ο Νικοπολίδης. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Λάρισα Ολυμπιακός 0-0 με ένα εκρηκτικό πρώτο πεντάλεπτο για τη Λάρισα που βρέθηκε να έχει μεγάλη ευκαιρία στο πέμπτο λεπτό με τον Κλέιτον. Εκεί τον έκοψε ο Σέζαρ και κράτησε το 0 για την εστία του Νικοπολίδη. Στο 26 η καλύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με ένα σούτ του Καστίγιο και την επέμβαση του Κοτσόλη. Και κατά τα άλλα ένα πρώτο ημίχρονο με τις ομάδες να μην έχουν αποδώσει ποδόσφαιρο ιδιαίτερης ποιότητας. Την Λάρισα να έχει περισσότερη κατοχή μπάλας μέχρι τα μέσα του πρώτου ημίχρονου. Όταν ο Λεμονής έκανε μια ιστορική αλλαγή, γύρισε δεξιά τον Μάριτς, κράτησε τον Πατσατζόγλου με τον Τεροσίδη πλέον κοντά του. Και επήλθε μια ισορροπία στη μεσαία γραμμή ανάμεσα στις δύο ομάδες. Άρχισε να έχει περισσότερη κατοχή μπάλας ο Ολυμπιακός και να προσπαθεί να βγαίνει μπροστά με κάποιες ενέργειες του Καστίγιο που ζητούσε μπάλα μετά από πάρα πολλή ώρα μοναξιάς στην επίθεση. Έτσι λοιπόν τελειώνει το πρώτο ημίχρονο.